Καλησπέρα και καλώ ήρθατε εδώ. Είμαστε Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Taris On Air. Για την ακρίβεια, συνεχίζουμε καθώ μπήκαμε έτσι λίγο απότομα από τη στιγμή που είχαμε την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Νικολά Ντικινή. Ο Άρης ο ποδοσφαιρικό, ο οποίο επέστρεψε από την Λαμία με το διπλό στις, στα χέρια του ένα Άρης ο οποίο εντυπωσίασε στην, τη... πρεμιέρα της Super League με τον Γάλλο φυσικά να είναι εκ των πρωταγωνιστών της χθεσινής, της νίκης των Κιτρίνων και έτσι να δίνει σήμερα το, το στίγμα του για την χθεσινή εμφάνιση της... της ομάδας και για το τι περιμένει από εδώ και στο εξή, θα πάμε μαζί μέχρι και τι 7. Γιάννη Παραμονιάρη σήμερα εκτάκτο πίσω από το μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μα εδώ στο στούντιο και Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίο βρέθηκε στο Κλεάν Βικελίδη για να καλύψει την συνέντευξη τύπου του Νικολά Ντικινή. Ο Νίκο εχθέ, ο οποίο βρέθηκε και στη Λαμία για λογαριασμό του Λίμπερο και του Όλα Μπαουτάρη για την περιγραφή Τη αναμέτρησης είδα από κοντά το παιχνίδι έτσι έζησε από μέσα α, την αναμέτρηση οπότε θα έχει πλούσιο α, ρεπορτάζ για να μας α, μεταφέρει βρέθηκε μάλιστα σήμερα και στα γραφεία του γηπέδου εκεί όπου αναμένεται σήμερα να βρεθούν και ο Μανώλη Κιώπη και ο Νίκο Μαρτίνε τα δύο τελευταία χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη, προκειμένου να διευθετήσουν τι τελευταίε λεπτομέρειε και να υπογράψουν τα συμβόλαιά του. Υπενθυμίζω διετή είναι τα συμβόλαια τα οποία θα υπογράψουν διετούς διάρκειας είναι τα συμβόλαια που θα υπογράψουν οι δύο ποδοσφαιριστές και θα ενταχθούν άμεσα στο ρόστερ της ομάδας και θα τεθούν στη διάθεση του Πάκο Ερέρα. Έχουμε πολλά να πούμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη και μετά α, τα όσα είδαμε χθε στην Λαμία με, τις, α, με τους ποδοσφαιριστές του Πάκο Ερέρα πραγματικά α, να κάνουν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι κυρίω στο δεύτερο ημίχρονο, όχι ότι στο πρώτο μέρος η ομάδα του Άρη α, στάθηκε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο, απλά στο δεύτερο ημίχρονο α, όταν α, κατάφερε να φτάσει και στο γκολ με τον Κινή να σημειώνει το πρώτο επίσημο τέρμα της ομάδας στην φετινή Super League και να παίρνει ο, προ... ο Άρης το προβάδισμα τότε λύθηκαν και τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Πάκο Ερέρα κατάφεραν να εφαρμόσουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό το αγωνιστικό τους πλάνο για να φτάσουν στο εμφατικό 3-0 που τους έδωσε το πρώτο τρίποντο στην φετινή Super League. Θα μιλήσουμε φυσικά και για βασκετικό άρη καθώς σήμερα η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου δίνει το πρώτο της φιλικό τεστ απέναντι στην Καστοριά. Οι κίτρινοι που βρίσκονται από την περασμένη πέμπτη στο Άργος οριστικό και πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους σήμερα προπονήθηκαν το πρωί και στις 6.30 σε μία ώρα περίπου δηλαδή από τώρα θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους την Καστοριά προκειμένου ο Βαγγέλης Αγγέλου να δει έτσι κάποια πράγματα που δουλεύει μαζί με τους καλαθροσιαστές του το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην προπόνηση να τα δει και σε συνθήκες αγώνα. Έχουμε γενικότερα πολλά πραγματάκια να πούμε και να αναλύσουμε. Φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ ποδοσφαίρου και χθε από τη Λαμία αλλά και από σήμερα με τις περιπτώσεις των Μανώλη Σιώπη και Νίκο Μαρτίνες. Θα τα δούμε και αυτά όλα μαζί στην συνέχεια της εκπομπής με τον Νίκο Παπαδόπουλο ο οποίος θα είναι εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. All about Arison στο στι 107 και 4. Θα πάμε μαζί σας μέχρι και τις 7. Πίτσα Μίστερ Γκολτ, ο χορηγός uh, της πρώτης ώρας της uh, εκπομπής, είναι και σήμερα μαζί μας uh, αργώς uh, στην uh, προσπάθεια που κάνουμε ούτω ώστε να σας ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό uh, τρόπο και να σας μεταφέρουμε όλες τις ειδήσει που βγαίνουν από το, το κεντρικό μαυρό στρατόπεδο Πίτσα Μίστερ Γκολτ, Σικές Μεσολογίου 2, μετά από το κήπεδο του ΒΑΟ, Delivery στο 62, 85, 86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το πρωί delivery σε Σικιές, Νεάπολη, Αμπελόκηπους, Πολύχνη και Μετέωρα σήμερα ειδικά που είναι και βραδιά Champions League. Συνεχίζονται τα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για να αρχίσει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει και το τοπίο όσον αφορά τις ομάδες που θα προκριθούν στους ομίλους της διοργάνωσης. Μπορείτε να παραγγείλετε την πίτσα σας, να καλέσετε τα φιλαράκια σας στο σπίτι για να κάνετε έτσι ένα πολύ ωραίο σκηνικό και να απολαύσετε την μπαλίτσα σας. Τρόποι επικοινωνία με την εκπομπή με γραπτό μήνυμα γράφετε φέμα, αφήνετε ένα κενό και το αποστέλλετε στο 54526 το SMS έχει χρέωση 1,24 λεπτά του ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής α, τηλεφωνίας είπαμε στον πρόλογό μας ότι θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με ποδοσφαιρικό άρι σήμερα καθώς α, εχθές είχαμε και το παιχνίδι α, της ποδοσφαιρικής ομάδας απέναντι στην Λαμία στην, α, στην πρεμιέρα της Super League με τον Άρη πραγματικά να αφήνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και να παίρνει μια εμφατική νίκη με το ευρύ 3-0 στην έδρα της, της ομάδας από την Θεότιδα. Ένας Άρης ο οποίος έδειξε ότι θέλει στα παιχνίδια του να έχει αυτός τον πρώτο λόγο, θέλει αυτός να έχει την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, να είναι αυτός η ομάδα που μέσα στο χορτάρι θα επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και θα περιορίζει την δράση του αντιπάλου, θα περιορίζει τον αντιπάλου της σε έναν πιο παθητικό, σε έναν πιο παθητικό ρόλο. Κάτι το οποίο το είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα της χθεσινής αναμέτρησης. Από την πλευρά της η Λαμία στην αρχή προσπάθησε με κάποιες αντεπιθέσεις κυρίως επιτιθέμενη από την δεξιά πτέρυγα να απειλήσει την, την άμυνα του Άρη. Κάτι τέτοιο όμως Uh, δεν στέφθηκε από επιτυχία καθώς uh, και οι επιστροφέ των uh, παικτών του Άρη αλλά και η αλληλοκάλυψη που είχαν οι ποδοσφαιριστέ του Πάκο Ερέρα δεν άφησαν ανοιχτού διαδρόμους για του uh, παίκτε του Μπάμπι Τενέ οι οποίοι όταν uh, επιχείρησαν να ψάξουν τον Χερόνιμο Μπαράλε είτε μέσα στην περιοχή είτε εκτό αυτή, προκειμένου ο υψηλό ομοσφόρ να την σπάσει στι πλευρέ και στου πλάγιου επιθετικού της, της ομάδας του. Εκεί βρήκε πάνω σε τίχο βρήκε συγκεκριμένα πάνω στου Γιώργο Δελιζήση και Φραν Βέλεθ, οι οποίοι είχαν την εντολή από τον Πάκο Ερέρα να μην αφήσουν τον Φόρτης Λαμίας να κάνει το παιχνίδι του, να μην βρει χώρου, να μην βρει την ευκαιρία ούτω ώστε να εκτελέσει ή να δημιουργήσει και οι δύο στοπερ του ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο ρόλο και περιόρισαν τον, τον αντιπάλο τους. Γενικότερα τακτικά ο Άρης εχθές έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, ήταν πολύ συνεπής, όλοι οι ποδοσφαιριστές κράτησαν τη θέση τους, κράτησαν αυτά που, που, είχαν, που τους είχε πει ο προπονητής τους να προσέξουν και πώς, πρέ, και πώς έπρεπε να ανταποκριθούν στον, στο ρόλο τους. Γενικότερα είδαμε έναν Άρη να έχει την πρωτοβουλία των, των κινήσεων, να έχει διαρκώς α, την μπάλα στα πόδια του και να προσπαθεί από πίσω να χτίσει το παιχνίδι του χωρίς να σηκώνει την μπάλα, αυτό δηλαδή α, που έλεγε ο Πάκο Ερέρα στις α, πρώτες μέρες της προετοιμασίας όταν η ομάδα ξεκίνησε το χτίσιμό της από το πρώτο διάστημα ότι δεν θέλει μπάλα να σηκώνεται στον αέρα για κανέναν, για κανέναν λόγο ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν και το, το ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση Βασίλη μου είναι ότι ο Άρης εχθές σκόραρε δύο φορές με κεφαλιά. Πρώτη με, με Νικολά την κοινή βέβαια να μου πεις εντάξει, το, το πρώτο γκόλ ήταν αποστημένη φάση, ήταν μια σέντρα του, του Ματίγια ένα γέμισμα μέσα στην uh, περιοχή και εκεί πετάχτηκε ο Γάλλος ο οποίος uh, με μια εξαιρετική γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο τερματοφλάκας της Λαμίας πραγματικά uh, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άφησε χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης uh, τον αντίπαλο γκολκίπερο την κοινή αλλά και στην uh, φάση του δεύτερου γκολ uh, ο Ματέο Γκαρσία μετουσίωσε σε τέρμα την εξαιρετική μεταβίβαση του Μανώλη Τζαναγκάκη τον οποίον και αυτόν, αλλά και τον Γιώργο Βαλεριάνο, τους δύο ακρίους μπακ δηλαδή, τους είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις να προωθούνται και να υποστηρίζουν και αυτοί από τη μεριά τους το επιθετικό παιχνίδι και την επιθετική ανάπτυξη της, της ομάδας. Γενικότερα, η κίτρινη εχθές, κόντρα στην Λαμία όταν μάλιστα πέτυχαν και τον γκολ και πήραν το, το προβάδισμα στο σκορ αλλά και το ψυχολογικό πλεονέκτημα έπαιξαν με μια μεγαλύτερη άνεση μέσα στο, μέσα στο γήπεδο και αυτό είναι φυσιολογικό ως ένα βαθμό γιατί πάντα όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο, όταν κάνεις μια καινούργια αρχή, όταν είσαι σε μια πρεμιέρα Πρωταθλήματο μιας διοργάνωσης ενός θεσμού οτιδήποτε και αν είναι αυτό πάντα έχεις το άγχος α, του, της έναρξης του να τα κάνεις όλα έτσι όπως πρέπει του να τα κάνεις όλα α, έτσι όπως προβλέπει το, το πλάνο σου ούτω ώστε α, να μπορέσει να έχεις και το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμείς και το οποίο α, υπολογίζεις α, ο Άρης α, εχθές μπήκε παρά τον βαρύ αγωνιστικό χώρο α, καθώς η βροχή στην Λαμία ξεκίνησε περίπου μισή ώρα πριν την σέντρα του αγώνα, δηλαδή οι δύο ομάδε έκαναν ζέσταμα την ώρα που ξεκίνησε η έντονη βροχόπτωση και όσο κυλούσε η ώρα, υπήρχε ακόμη πιο έντονη, ήταν ακόμη πιο έντονη η βροχή που έπεφτε. Ε, Παρ' όλα αυτά, ο Άρης δεν επηρεάστηκε, έκανε το παιχνίδι του, είχε χαμηλά την μπάλα, βάδισε πάνω στην τακτική και στο αγωνιστικό πλάνο του Πάκο Ερέρα και δικαιώθηκε παίρνοντα μία εύκολη νίκη με 3-0 στην Πρεμιέρα τη Super League, και μάλιστα ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο το οποίο α, το σημειώσαμε σήμερα και μέσω του Ολαμπαουτάρη είναι ότι ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα στην Πρεμιέρα τη Φετινή Super League που κατάφερε να σημειώσει περισσότερα από δύο τέρματα. Έχει τρία, άρα αυτομάτως από την πρώτη αγωνιστική. Οι κίτρινοι α, μπαίνουν επικεφαλής στην α, σχετική στατιστική κατηγορία. Διαθέτουν δηλαδή από την πρώτη κιόλας α, αγωνιστική την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και τους ακολουθούν ο Ατρόμητος που επίσης σημείωσε δύο γκολ. Ο Πανιόνιος και ο Όφη που αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια ομάδα. Νομίζω τα υπόλοιπα παιχνίδια έληξαν στο, στο 1-0 αν δεν κάνω... Ε, αν δεν κάνω λάθος ε, οπότε και αυτό το στοιχείο είναι έτσι αρκετά σημαντικό ε, και για την ψυχολογία των ε, παίκτων κυρίως γιατί όταν ο αθλητής βλέπει ότι το σύστημα που ακολουθεί το αγωνιστικό πλάνο το οποίο έχει καταρτήσει ο προπονητής του αποδίδει καρπούς τότε το εμπιστεύεται ακόμη πιο πολύ και γενικότερα και ο ίδιος δίνει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και, ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση ούτω ώστε να το αφομοιώσει ακόμη καλύτερα για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εχθές, πέρα από τις τακτικές, τις τακτικές έτσι, πτυχές πάνω στις οποίες στάθηκε ο Άρης, είδαμε και τους ποδοσφαιριστές του Πάκο Ερένα να, βγάζουν αρκετή ένταση και αρκετό πάθος στην αναμέτρηση είδαμε να μπαίνουν με πολύ δύναμη σε όλες τις διεκδικήσιμες μπαλιέ. Τους είδαμε να διεκδικούν όλες τις, τις φάσεις οι οποίες ήτανε στον, είτε στον αέρα είτε, είτε χαμηλά και γενικότερα από, εκεί από τα άκρα κυρίως όπου η Λαμία κατά κύριο λόγο επιχείρησε να επιτεθεί και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από τα καρέ του Κουέστα είδαμε τους παίκτες του Άρη κυρίως όταν βρισκόταν σε θέση άμυνας να ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο κομμάτι παρά τον βαρύ αγωνιστικό χώρο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Ένα στοιχείο δηλαδή το οποίο δεν θα λείψει από την φετινή ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Πάκο Ερέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Άρη μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι λίγο πιο δελικάτοι είναι λίγο πιο... Τεχνίτε διαθέτουν περισσότερα τεχνικά χαρίσματα από ότι αθλητικότητα και γενικότερα το physical game Uh, δεν, είναι τον, uh, δεν είναι το δυνατό του σημείο αλλά από ό,τι μας απέδειξε χθε uh, η ομάδα το έχει και στο συγκεκριμένο κομμάτι το έχει και στο συγκεκριμένο uh, τομέα και μπορεί να πάει και ένα παιχνίδι στη δύναμη μπορεί να πάει και ένα παιχνίδι στο τρέξιμο uh, και στο τζαρτζάρισμα και γενικότερα να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί σε όλες τις uh, συνθήκες αγώνα και μάλιστα uh, αυτό ήταν κάτι το οποίο σημείωσε και ο Μανώλη ο παίκτη ο οποίος έφτιαξε το δεύτερο γκολ της, α, της ομάδας του Άρη για τον, α, για τον Ματέο Γκαρσία ο οποίος α, με κεφαλιά από το ύψο σχεδόν τη μικρή περιοχή κατάφερε να στείλει την α, μπάλα στα δίχτυα. Έλεγε λοιπόν ο Μαλού Τζανακάκη ότι πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο ούτω ώστε να προσαρμοζόμαστε σε όλε τι τις, τις συνθήκε. Είτε το γήπεδο είναι βρεγμένο, είτε το γήπεδο είναι στεγνό, είτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε κλειστέ άμυνε, είτε έχουμε να παίξουμε με αντεπιθέσεις, είτε 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 γενικότερα ό,τι παρουσιάζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για τους κίτρινους αυτοί πρέπει να το αξιολογούν κατάλληλα και με την κατάλληλη, υποδί... και με την καθοδήγηση από τον πάγο από τον Πάκο uh, Ερέρα να βγάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα στοιχεία που πρέπει ούτως ώστε να παίρνουν τα αποτελέσματα. Λέγαμε και τις uh, προηγούμενες ημέρες uh, και εδώ από τον αέρα του Λίμπερο αλλά και μέσα από το Λαμπαουτάρης ότι στόχος του Άρη θα είναι τουλάχιστον αυτές τις πρώτες αγωνιστικές όπου οι βαθμοί δίνουν έτσι και μια εξτρά όθηση ψυχολογική στην ομάδα στόχος του Άρη θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό, να κάνει ό,τι χρειάζεται η ομάδα προκειμένου να παίρνει τα αποτελέσματα τα οποία θέλει και θα τις δίνουν τους βαθμούς, τα τρίποντα για να διατηρείται ψηλά στην, στα υψηλά σκαλοπάτια της, της βαθμολογίας. Αυτό είναι μια αλήθεια και πάνω σε αυτό το, το κομμάτι σίγουρα ο Πάκο Ερέρα και οι συνεργάτες του θα είχαν κάνει και την κατάλληλη προετοιμασία για να προετοιμάσουν πνευματικά τους παίκτες τους. Αλλά εχθές όπως μας απέδειξε η ομάδα θα παίζει ποδόσφαιρο, θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, διαθέτει άλλωστε τα στελέχη ούτω ώστε να το κάνει αυτό το πράγμα και θα πηγαίνει συνδυαστικά με το αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε να αφήσει η ομάδα κατά μέρου το αποτέλεσμα για να παίξει α, καλό ποδόσφαιρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι στι προθέσεις και του προπονητή αλλά και των ίδιων των ποδοσφαιριστών είναι να βγάζουν ένα ωραίο αποτέλεσμα, ένα όμορφο αποτέλεσμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο το οποίο θα συνδυάζεται και από το αποτέλεσμα των νικηφόρου, από το αποτέλεσμα της, α, της νίκης. Ε, είδαμε χθες έναν, α, μιας και μιλάμε για όμορφο ποδόσφαιρο, είδαμε χθες έναν Μπρούνο Γκάμα πραγματικά να ξεχωρίζει σαν τη μήγα μες στο γάλα, κάθε φορά που ερχόταν σε επαφή ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή με την μπάλα είχε να δώσει και από ένα highlight, είτε με τον τρόπο που την κοντρόλαρε, είτε με τον τρόπο που την προωθούσε, έτσι αγγίζοντα την απαλά με το, της, με το μητάκι του παπουτσιού. Τέτοι, τέτοιοι, τέτοιοι παίκτε Βασίλη μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, που έχουν αυτό, αυτό το αρχοντικό το στυλ, ρε παιδί μου, αυτό το, το ανάλαφρο το, το πάτημα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ε, είτε στι μεταβιβάσει του, γιατί τα στιμένα, τις στιμένες μπάλε. Ο, ο Μπρούνο Γκάμα, ο Πορτογάλος, τις μοιράστηκε μαζί με τον uh, Χαβιέ Ματίγια, ο οποίος α, έκανε ο Ισπανός α, και αυτός κάποια χτυπήματα, αλλά και κάποια κόρνερ τα πήρε ο Μπρούνο Γκάμα, στέλνοντας αρκετέ αρκετές φορές την μπάλα στην, α, στην καρδιά της αντίπαλης, Άμυνας. Ο τρόπος φυσικά με τον, α, με τον, οποίο απέφευγε τους προσωπικούς του αντιπάλους αυτές τις προσποιήσεις που έκανε με το κορμί του, με τη λεκάνη του Γενικότερα αυτά τα, τα τσαλιμάκια πάνω από την, από την μπάλα που μπερδεύουν τον, τον αντίπαλο και δεν, το, και δεν του δίνουν έτσι την δυνατότητα να προβλέψει από ποια μεριά θα φύγει και το επιστέγασμα της εξαιρετικής του εμφάνισης ήταν φυσικά και το εκπληκτικό τέρμα που σημείωσε στο 78ο λεπτό εκεί η άμυνα της Λαμίας κατάλαβε πολύ καλά ότι τέτοιου ποδοσφαιριστές που διαθέτουν αυτή την κατάρτιση που είναι τέτοια κλάσης δεν τους αφήνεις α, ούτε ένα χιλιοστό αμαρκάριστους έξω από την περιοχή, τους, έξω από την περιοχή σου. Α, ο Μπρουνο βρήκε το χώρο, σήκωσε το κεφάλι, είδε που βρισκόταν ο τερματοφύλακας, είδε την ορθά γωνία α, στο, από τη δεξιά πλευρά και έστειλε ακριβώς την μπάλα στο σημείο όπου ο πορτιέρε της Λαμίας δεν μπορούσε να κάνει απολύτως uh, τίποτα, τίποτα επισφραγίζοντας το 3-0, διαμορφώνοντας το τελικό uh, 3-0. Uh, και ο Ματέο Γκαρσία, εχθές πάρα πολύ καλός, πολύ δραστήριος, uh, αρχικά ξεκίνησε στο δεξί άκρο της επίθεσης, uh, στη συνέχεια άλλαξε με τον Μπρούνο Γκάμα, πήγε ο Μαδέου Γκαρσία στα αριστερά και ο Πορτογάλος ήρθε από την δεξιά πτέρυγα. Πολλές ατομικές ενέργειες, ταλαιπώρησε πολύ την αντίπαλη άμυνα και φυσικά και αυτός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την την assist του Μανώλη Τζανακάκη ο οποίος τον βρήκε στο κατάλληλο σημείο και εκεί ανάμεσα από τους αμυντικούς χώθηκε ανάμεσα ο Ματέου Γκαρσία και έδωσε, κλείδωσε ουσιαστικά την νίκη, την το διπλό για τον Άρη. Νομίζω ότι δεν υπήρξε εχθέ παίκτη από πλευρά Άρη ο οποίο να υστέρησε και αυτό όπως είπαμε και στην και στην εισαγωγή μα. Και αυτό γιατί η ομάδα, οι ποδοσφαιριστέ ανταποκρίθηκαν πλήρω στο ρόλο που του ανέθεσε ο Πακοερέρα. Δηλαδή, ο Δελιζή με το Βέλεθ είχαν ως προταρχικό τους στόχο να περιορίσουν τον Μπαράλε. Το κατάφεραν. Οι πλάγοι Μπακ, πέρα από τα ανασταλτικά του καθήκοντα, είχαν και την εντολή να βοηθούν και αυτοί στην ανάπτυξη των επιθέσεων και την στήριξη της οποιαδήποτε επιθετικής πρωτοβουλίας. Ο Ματίγια με τον Μπάσα ήταν τα δύο μηχανάκια στο κέντρο, πολλά τρεξίματα από τους δύο από τους δύο αμυντικούς μέσους της, της ομάδας, ειδικά από τον Μίτζεν Μπάσα, ο οποίος μπήκε πάρα πολλές φορές και σε, και σε δυνατές κόντρες έβαλε πολλές φορές το κορμί του έκανε τάκλινγκ γενικότερα ήταν μέσα σε όλες τις, τις φάσεις ο Ντιγκινή ο οποίος κινούνταν στον άξονα πίσω από το Χάμζα Γιουνές και διαρκώς άλλαζε πλευρές έσπαγε την μπάλα στους πλάγιους επιθετικούς είτε στον Γκάμα είτε στον Ματέο Γκαρσία και φυσικά ο Γιουνές ο οποίος έδωσε την δική του μάχη με τους στόπερ της Λαμίας. Μάλιστα ο Τινήσιος Φόρ κατάφερε στο 33ο λεπτό να βρει και το δρόμο προς τα δίχτυα μετά την εκτέλεση φάουλ του Ματίγια. Ο επιθετικός του Άρη βρήκε τον, το χώρο και έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στην αριστερή γωνία αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ από τον κύριο Διαμαντόπουλο ο οποίος καταλόγησε την παράβαση. Στο, στο, βίντεο από το replay που έδειξε η δημόσια τηλεόραση φαίνεται πως κάνει μια κίνηση με το χέρι του ο επιθετικός του Άρη έτσι να αποθήσει τον προσωπικό του αντίπαλο αλλά καθαρά προσωπική εκτίμηση Uh, νομίζω ότι δεν είναι τόσο δυνατό το Σμπρόξιμο ούτως ώστε ο πέκτης της Λαμίας uh, να πέσει στο, στον αγωνιστικό χώρο και έτσι να, να φύγει σε, σε τέτοια απόσταση από τον uh, Γιούνιες παρ' όλα αυτά αυτή ήταν η απόφαση του διευθυντή ο Άρης δεν uh, μάσησε εντό εισαγωγικών από αυτή, την, από αυτή την απόφαση δεν άφησε να επηρεάσει αυτή η εξέλιξη το μυαλό του Παρέμεινε πιστός στο αγωνιστικό του πλάνο Και δικαιώθηκε στο β' ημίχρονο φιλοδωρώντας την αντίπαλό του με τρία γκολ Τρία γκολ τα οποία του δίνουν και την ψυχολογία Του δίνουν και την όθηση και έτσι, την, και έτσι ακόμη μεγαλύτερη διάθεση ούτω ώστε να δουλέψει με ακόμη μεγαλύτερη έτσι, επιμονή στο αγωνιστικό του πλάνο εν και τη συνέχεια. Αυτά σαν μια έτσι πρώτη περιγραφή της χθεσινής αναμέτρησης στην, στην, Λαμία με τον Άρη πραγματικά να ξεκινάει εντυπωσιακά τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League και ευελπιστούμε να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο γιατί η αλήθεια είναι πως όσο περνούν ε, οι μέρες όσο περνάει ο καιρός ε, και μπουν και τα τελευταία κομμάτια στο παζλ της ε, της ομάδας που έχει χτίσει ο Πάκο Ερέρα ε, τότε η ομάδα θα αρχίσει να ρολάρει ακόμη καλύτερα, οι παίκτες ε, θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη ομοιογένεια και θα μπορέσουν έτσι με μεγαλύτερη ευκολία να βγάλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτά τα οποία θέλει ο προπονητής τους. Γενικότερα η χθεσινή εμφάνιση και η νίκη αλλά κυρίως η εμφάνιση και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το χθεσινό διπλό στη, στη Λαμία έτσι σκόρπισε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του Άρη οι οποίοι περίμεναν τέσσερα χρόνια για αυτή τη στιγμή για να ξαναδούνε την ομάδα τους να αγωνίζεται στον φυσικό της χώρο, να ξαναδούνε την ομάδα τους δυνατή και να κάνει επίδειξη δύναμη ουσιαστικά απέναντι σε ομάδες υποδεέστερης, υποδεέστερης, δυναμικής από την, από την ίδια. Και στους ποδοσφαιριστές μεταφέρθηκε αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η χαρά, αλλά στην ομάδα είναι επαγγελματίε, παίκτε είναι επαγγελματίε, προπονητέ. Οπότε γνωρίζουν ότι πρέπει γρήγορα να αλλάξουν το τσιπάκι στο μυαλό του. Ξέρουν ότι πρέπει να ξεχάσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι, να κρατήσουν και τα θετικά και τα αρνητικά που προέκυψαν από την χθεσινή αναμέτρηση, να δουν τα λάθη του πια έγιναν και να τα διορθώσουν μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης, να κρατήσουν τα θετικά στοιχεία και πάνω σε αυτά να χτίσουν ούτως ώστε στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της, της ομάδας να είναι έτοιμοι να τα εφαρμόσουν με τον καλύτερο δυνατό α, τρόπο. Και ουσιαστικά αυτό φάνηκε και από τις α, δηλώσεις του Πάκο Ερέρα στην α, χθεσινή συνέντευξη στη, στη τύπου, στη που αμέσως μετά την α, ολοκλήρωση της α, αναμέτρησης α, όπου ο Ισπανός τεχνικός είπε ότι πρέπει να, να, μην πάρει το, να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε χαρακτηριστικά στέλνοντας το μήνυμα και στους ποδοσφαιριστές του ότι εντάξει παιδιά κάναμε μια καλή εμφάνιση μια πολύ καλή εμφάνιση, κερδίσαμε, α, το χαρήκαμε αλλά οι πανηγυρισμοί σταματάνε, ήταν η πρεμιέρα είναι πολύ θετικό ότι η ομάδα ξεκίνησε νικηφόρα της υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Super League, αλλά από εδώ και πέρα έχουμε και άλλα παιχνίδια έχουμε και άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις και πρέπει να σταθούμε ε, ανάλογα ε, το ίδιο καλά στις, ε, στις αναμετρήσεις που έρχονται, να σταθούμε στο ύψος των, των απαιτήσεων και να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε για να διατηρηθούμε στις υψηλέ θέσεις της, της βαθμολογίας. Οπότε από σήμερα, ουσιαστικά από αύριο, γιατί από αύριο θα μπει σε διαδικασία να προετοιμάζεται για το επικείμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ ο Άρης. Από αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία της, της ομάδας, σήμερα δεν έγινε. προπόνηση ε, ουσιαστικά από αύριο το μυαλό και η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στο μάτς στο με την ΑΕΛ για να κάνει ο Άρης το 2 στα 2 σε, σε αυτό το ξεκίνημα στην Super League και να πορευτεί με νίκες και, στην, και στη συνέχεια ένα, ένα θέμα το οποίο προέκυψε το πρωί και έτσι δείχνει την ικανοποίηση και τη χαρά που έχει προκαλέσει πλέον ο Άρης με την δυναμική επιστροφή του στην Super League έρχεται από το μπασκετικό τμήμα της, του συλλόγου και ένα μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΡΙΣ του κυρίου Γουλιέλμου στον Θόδωρο Καρυπίδη ο οποίος κύριος Γουλιέλμος έστειλε ένα, ένα μήνυμα ένα προσωπικό μήνυμα στο κινητό του Θόδωρου Καρυπίδη Uh, γράφοντάς του το εξής uh, Θοδωρή πολλά και μεγάλα συγχαρητήρια μας κάνατε όλους περήφανος άντε και έναν τίτλο ήταν το μήνυμα uh, του, του ιδιοκτήτη της uh, ΚΑΕΑΡΗς uh, και η απάντηση από τον uh, Θόδωρο Καρυπίδη ήταν ιδιαίτερα θερμή και άμεση σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη και σε σένα εύχομαι το καλύτερο να πάμε δυνατά σαν σύλλογος για να πάρουν το μήνυμα ήτανε το μήνυμα που έστειλε ο Θόδωρος Γαρυπίδης στο Δημήτρη Γουλιέλμο στέλνοντας έτσι το δικό του ενωτικό μήνυμα γιατί η αλήθεια είναι ότι η συσπήρωση και του κόσμου αλλά και των, και των... Και των, τμή... και των τμήματων του συλλόγου μεταξύ τους πάντα δίνει επιπλέον δυναμική στην... στην ομάδα για να μπορούν οι αθλητές να κάνουν των δύο ισχυρότερων των δύο μεγαλύτερων τμήματων του Συλλόγου του Ποδοσφαίρου και του, και του Μπάσκετ για να μπορούν οι αθλητές αυτών των δύο τμήματων να κάνουν έτσι με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία την, την δουλειά τους και να φέρουν εντός αγωνιστικού χώρου τα, αποτελε, τα αποτελέσματα που αρμόζουν στην ιστορία ενός συλλόγου με το, με το μέγεθος του Άρη. Λοιπόν, κάναμε έτσι μια πρώτη εισαγωγή, είπαμε κάποια πραγματάκια για τα, για τα όσα είδαμε χθε στην Λαμία θα πάμε να κάνουμε το, το διάλειμμα μας καθώς φτάσαμε στις 6 και μετά τις 6 μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο θα μπούμε έτσι σε πιο βαθιά νερά. Στα πιο βαθιά νερά του ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου θα μας πει και ο Νίκος, έτσι, την, θα μας δώσει την δική του εικόνα για τα όσα είδε και βίωσε στην Λαμία. Θα μας δώσει και λίγο κλίμα από την Κερκίδα των φίλων του Άρη που ταξίδεψαν μέχρι την πρωτεύουσα της Φιδιότητας ούτω ώστε να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα και να δυο παρασκήνια τα οποία πάντα έτσι παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πηγαίνουμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπρο 107,4, όλα about Aris on Air, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, με ενισχυμένη σύνθεση, Νίκος Παπαδόπουλος, Άρτη Αφιχθής, από Κλεάνθη uh, Βικελίδη. Uh, τα είπε όλα. Ο Νικόλα, την κοινή φίλη. κινήσει κοινή η εξωτερική. Βασίλη, δεν άμασε λίγο, αδελφέ μου, λίγο κάτι σου Για τον άμασε. Δεν άμασε λίγο το 4. Λίγο, λίγο, δώστε λίγο. Λίγο το 4. Τι έπαθε. Τι ψάχνει. Άμα σε βάλω σκόπερ, Βασίλη, άστο δεν θέλω. Γιατί σε βλέπω λίγο πιέζεσαι. Ε, εντάξει, καλά είναι, ωραία. Λοιπόν, πολύ κινήσει στου δρόμου έχουν επιστρέψει στου Αλληνικεί. Επιστρέψαν οι φοιτητέ ε, δεν νομίζω ότι είναι οι φοιτητέ τόσο που γεμίζουν του δρόμου με τα αυτοκίνητα. Μπά, φίλε, Γιατί... Όχι, οι αδιούχοι το Αυγούστου νομίζω ήταν που έχουν επανέλθει πλήρω και, σε... και αυτοί, σύνδυνας... αλλά και οι φοιτητέ, να ξέρει. Στην πόλη. <σχελίσαι> λοιπόν, ακούσαμε τον Νικολά Ντιγκίνη, ναι. Ήταν κατότατο από τους του Άριχτε στην Λαμία με το πολύ όμορφο και πολύ δύσκολο γκολ το οποίο πέτυχε ο, ο 30χρονο ε... μεσοπεθετικός. Εγώ θα στάθω. Περισσότερο σε αυτό το οποίο είπε ο Ντιγκίνη και το είπε και ο Ελέρα χθε, και νομίζω θα το πει και στου παίχτε του αύριο, το ότι πρέπει να, μείνουν, πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι γιατί αυτή τη στιγμή είναι ψηλά. Mm -hmm. ε, δεν λέω να χαμηλώσουν οι τόνοι γενικότερα στον οργανισμό που λέγεται Άρη, λέω να χαμηλώσουν οι τόνοι μέσα στα αποδητήρια. Ο κόσμο δεν μπορεί να τον χαμηλώσει αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώ. Αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα στην Πολετή, ποιο την έβαλε με το Μακεδονία Παλά, Ροζ κιόλα. πράγματα. Τι να <laughs> λοιπόν. Μη χτυπά τα χέρια στο Θα χαλά τα καλώδια. Ναι, λοιπόν. Ε, θέλει χαμηλά την μπάλα ε, για μετά από τη χθεσινή νίκη γιατί καλά είναι αυτά τα αποτελέσματα και μας κάνουν όλους χαρούμενους και δίνουν και όθηση στην ομάδα αλλά τέτοια αποτελέσματα είναι φορές που μπορεί να σου γυρίσουν boomerang αν δεν τα διαχειριστείς σωστά. Και στην Ελλάδα γενικότερα υπάρχει αυτή η κακιά νοοτροπία να σε υψώνουν πολύ τέτοιε εμφανίσει και τέτοια σκόρ και στο επόμενο παιχνίδι να σου γυρίζει μπούμερ αυτό το πράγμα. Και ο Ερέρα νομίζω ότι είναι ένα άνθρωπο που δεν έχει αντιληφθεί ακόμα αυτή τη φιλοσοφία, αλλά έχει ανθρώπου γύρω του που γνωρίζουν οι καταστάσει και γνωρίζουν την νοοτροπία την ελληνική, γνωρίζουν την νοοτροπία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και νομίζω ότι από αύριο θα προσπαθήσει να ρίξει λίγο του τόνου ο προπονητή του Άρη. Για το ενόψι και το αγώνα με την, με την Λάρισα, εντάξει. Νομίζω ότι κάθε επαγγελματία πρέπει να το κάνει αυτό. Έτσι. Ναι, 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 γιατί είναι ένα παιδί. Και να κάνω και ένα γενικό σχόλιο, γιατί ε, άκουσα έλεγε και κάποια πράγματα σύντομα Ε, Για το χθεσινό παιχνίδι, επειδή ήμασταν και γέροιόλα. Mm -hmm. Σίγουρα ο Άρης πραγματοποίησε μια φάνη στον 5 δεν περίμενε κανένα μα. Ότι θα μπει η ομάδα, όχι τόσο ότι θα κερδίσει 3-0. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε τον χθεσινό Άρη είναι το γεγονό ότι έπαιξε ποδόσφαιρο σε αυτόν τον αναγνωστικό χώρο. Mm -hmm. Γιατί ε, υπήρχε ο φόβο τη βροχή πριν το παιχνίδι, επιβεβαιώθηκε για κανένα μισά ώρα πριν τη σέντρα. Ήταν πολύ βαρύ το τερεν και φαινόταν και από την τηλεόραση το βλέπαμε και εμεί από κοντά. Και δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα ακούω πολύ καλύτερα τον εαυτό μου. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το κακό συνήθειο όμω. να γιατί το... μπήκα λίγο φορτσάτο. το Δηλαδή, εντάξει, πρέπει, κάτι να γίνει. Λοιπόν, ε, για μένα το μεγαλύτερο κέρδο του χθεσινού αγώνα είναι αυτό. Όχι αν ο Άρη κέρδισε 1-0 ή 2-0 ή 3-0. Και με ένα αγώνα κέρδισε πάλι τρει βαθμού θα έπαιρνε. το μεγαλύτερο κέρδο για μένα καθαρά αγωνιστικά είναι ότι η ομάδα έπαιξε ποδόσφαιρο, προσπάθησε σε πρώτη φάση και έπαιξε στο βαθμό που τη επέτρεπε ο αγωνιστικό χώρο, ποδόσφαιρο. Γιατί δεν ήταν πολλέ οι φορέ που βλέπουμε τον αγωνιστικό την μπάλα. Κρατούσε την μπάλα κάτω, προσπαθούσε να βγάλει αυτοματισμού, προσπαθούσε να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο ε, και ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει και την νοοτροπία αλλά και τη φιλοσοφία που περνά ήδη ο αεραήλ στην ομάδα. Άσχετα, αν όπω είπε και εσύ πολύ σωστά ε, και το είπαμε και χθε, ότι ο Άρι πέτυχε δύο γκολ στον αέρα ε, με τον ε, τυγκινή και τον. Ε, Ματέο Γκαρσία. Ε, η ομάδα είναι πολύ θετικό το ότι προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Και αν αυτό το παιχνίδι γινόταν σε ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό χώρο, θα βλέπουμε σίγουρα και καλύτερα πράγματα από τον Άρη. Ίσως και ένα πιο ευρύ σκορ. Δεν το αποκλείω για αυτό. Και φυσικά το δεύτερο, ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίο ε, με δύο εβδομάδε προπονήσεων μπήκε μέσα και. Φίλε... Θα, θα, χρησιμοποιήσω, θα, χρησιμοποιήσω, θα, χρησιμοποιήσω, θα χρησιμοποιήσω μια τάκα που μου είπε κάποιο. Γύρισε ταινία. <laughs> <laughs> και γύριζε ταινία Μα πέρα από αυτό και, ναι. και αθλητικά τον έβλεπες δηλαδή uh, Θες το... <χω> έχει... Έχει... λίγο να δώσεις μουσική για να το φτιάξεις <χω> 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 Εντάξει <χω> Σωστό. Σωστό, Βασίλη. Αλλά αυτού του χαρακτηρισμού δεν θα ήθελα λίγο λοιπόν, να του χρησιμοποιήσω. Να, πιστεύω, να, πιστεύω. να κρατήσουμε Φέρα, ένα. Υπή... Έχουμε ένα επίπεδο <laughs> γενικότερα, σαν να έχω πει και σαν γατιόφωνο. Ευχαριστώ, Βασίλη. <laughs> λοιπόν. Αλλά και, ναι. και γενικότερα, και τα τρεξίματά του και τα σπριν του και <laughs> γενικότερα. <laughs> οι πούμε και οι αλλαγέ κατεύθυνση είναι. πάγοντα στην, στην uh, τεχνική κατάρτιση που έχει ο κάθε ποτροσφαιριστή. Αλλά και αθλητικά θέλω να πω ότι έδειξε σε πολύ καλό επίπεδο. Κοίτα, παρά με. το γεγονό ότι έχει λιγότερε από του συμπίκτε του. Ο Γκάμα, αυτό που τον βοηθάει πολύ για να παρουσιάσει αυτή την εικόνα, ε, αν και έρχεται σχετικά αργά στην ομάδα, είναι πρώτον η ποιότητα που διαθέτει σαν ποδοσφαριστή και δεύτερον αυτό που έχουμε πει και τι προηγούμενε μέρε, ότι έπαιζε επίσημα παιχνίδι μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Mm -hmm. Εντάξει, οι περισσότεροι από αυτού που βρίσκονται στο τωρινό ρόστερ, τέλη Μαου-Αρχέ Ιουνίου, σταματήσαν. Ο Γκάμα συνέχιζε ένα μήνα ακόμα. Δηλαδή μέχρι τέλη Ιούλιο ήταν σε full αγωνιστικού ρυθμού. Και ένα μήνα μετά. Ένα μήνα και κάτι, ήρθε εδώ πέρα και μπήκε ξανά σε αυτή τη διαδικασία των προπονήσεων. έκανε. και αυτό βέβαια. Κάποιο προπονήσε μέσα στο. Yeah, αυτό ήθελα ναι. να πω, γιατί οι παίκτε αυτού του επίπεδου δεν αφήνουν τον εαυτό του και πολύ ας πούμε, να, να αφαιθεί στο, στο χρόνο. Ναι. Ας, δύο εβδομάδε, maximum τρει, για αυτού είναι υπέραργετε για να ξεκουραστούν και μετά ξαναβάζουν και το μυαλό του, αλλά και το σώμα του σε μια διαδικασία να επανενταχθούν σε κανονικού διεθνού. Ο Άρισ πήρε μαζί με τον Γκάμα. Νομίζω ότι φέτο έχει στην σύνθεσή του ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο ε, θυμ... θυμήθηκα χθε την ατάκα που είχε πει εδώ πέρα στο Λαμπάτο του Άξο ο Νέρο Ρονούνο ότι ο Γκάμα είναι ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να καθορίσει παιχνίδια. Και νομίζω ότι χθε το έκανε, γιατί δεν είναι μόνο τον γκολ το οποίο πέτυχε. Έτσι. Είναι ότι το φάουλ από το οποίο έρθε τον γκολ του την έγινε στον Γκάμα. Το κερδίζει ο Γκάμα. Ε, είναι ότι. Η πάσα που βγάζει στο τζανακάκι για να σεντράρει, τη βγάζει ο Γκάμα. Αυτό ακριβώ. Η πάσα που έβγαλε στον Τζάνα για το, το 2-0 που έγινε με τον... με τον Ματέο Γκαρσία, είναι ότι ε, τραβάει πάνω του μήνυμουμ δύο παίχτε mm -hmm. σε πολλέ φάσει. Και πάλι και αυτού του περνάει. Γιατί δύο-τρει-τέσσερι φορέ πήγανε ο Βουτενέ βλέποντα τον Γκάμα να λειτουργεί έτσι, έβαλε διπλό μαρτυράρισμα πάνω του mm -hmm. και πάλι ο, ο Πορτογάλο περνούσε και του περνούσε. Όχι με ιδιαίτερη προσπάθεια. Είναι αυτό που λέγαμε χθε και στον αέρα με τον Παύλο Τραπτόπουλο. Τον έβλεπε ότι έγλειφε την μπάλα Μπράβο. και, περνούσε, Αντιμώ. και περνούσε περίτεχνα ανάμεσα και στου δύο. Σαν να ήταν δηλαδή. Ε, ούτε προπόνηση, πολύ πιο χαλάρο. Σαν έπαιζε με τους φίλους του φίλου mm του -hmm. σε κάποια παραλία. Yes. <laughs> και, <laughs> και, και, απλά χάναμε, <laughs> ας πούμε, και έπαιρνε κάποιο να παίξει για να, για μειώσει. Είναι ναι. ο παίχτη με την εμπειρία, είναι ο παίχτη με την ποιότητα, είναι ο παίχτη με το καθαρό μυαλό. και νομίζω ότι τον κόλτο πήρε στο τέλο. Γιατί η αξία του γκάμα δεν είναι το γκολ το οποίο πέτυχε, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Έτσι. Και, μ, μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν είναι ήδη στα υποψήφια για του goal τη πρώτη ε, αγωνιστική. Επειδή το παρακολουθώ από το πρωί, δεν έχει βγάλει κάτι δεν σχετικό βγάλει η Super League. αλλά πιστεύω, ναι, ότι θα πιστεύω, ότι θα φα... πιστεύω, ότι θα είναι πιστεύω ότι θα είναι. Πιστεύω ότι θα είναι. δεν είναι το γκολ. Είναι όλη η δουλειά που κάνει mm -hmm. μέσα στο παιχνίδι. Είναι αυτό που είπε εσύ με την πάσα του Τζανακάκη που έβγαλε το, την Ασή και τον Ματέο Γκαρσία. Είναι ότι κέρδισε το φάουλ από το οποίο προέλθε τον γκολ του Ντικινή. Είναι ότι <coughs> ε, αναγκάζει ε, δύο παίχτε τη Λαμία να πηγαίνουν επάνω, τελευταρώντα κάποιου συμπαίχτη του. Mm -hmm. Δημιουργεί χώρου για του υπόλοιπου. Ότι μπορεί να κρατήσει μπάλα. Ε, είναι ένα παίχτη που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Το έδειξε χθε. Και επειδή ακούω κάποιου να λένε η Λαμία και η Λαμία. Ε, ναι, η Λαμία είναι από τι ομάδε που είναι μεταξύ των βασικών υποψήφων για τον επιβεβαιασμό. Εγώ θέλω όμω να δω και έχω περιέργεια να δω. Αν θα Ποιος περάσουν άλλε ομάδε τόσο εύκολα όπω πέρασε ο Άριστη από την έδρα τη ε, Λαμία. Και δεν κάναμε τον Άρη Μπαρσελόνα, και ούτε λέμε ότι η ομάδα ε, είναι πάει για μεγάλα πράγματα. Η ομάδα είναι ανέτοιμη και είναι στα σύντη στο ότι ενώ είναι ανέτοιμη, έκανε τη χθεσινή εμφάνιση mm -hmm. και πήρε τη χθεσινή νίκη. Και, ε, ε, Φυσικά και έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Νομίζω ότι για, τους, ε, για τον ΕΡΕΡ αυτή η διακοπή ε, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ mm -hmm. στο κομμάτι τη δουλειά. Είναι, Συγνώμη. νομίζω, ένα δεκαπενθήμερο εξτρά που θέλανε οι άνθρωποι τη ομάδα μέσα στο καλοκαίρι. Mm -hmm. Γι' αυτό λέγαμε ότι ενδεχόμενα βολή του πρωταθλήματο ίσω να ευνοούσε και τον Άρη, που τελικά δεν την είχαμε. Αλλά αυτή η διακοπή μετά το φιλικό. Με, μετά το, φιλικό, μετά από το επίσημο, μετά το παιχνίδι επίσης, με τη δεύτερη αγωνίστρια, με τουλάχιστον νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Την, ε, την ομάδα του Πάκου Ερραίρα και τον ίδιο τον Ερραίρα για να δουλέψει ακόμα περισσότερο με του ε, ποδοσφαιριστέ. Αλλά είναι πρώτη αγωνιστική. Και κατά πάσα πιθανότητα, συγγνώμη που από τον Νίκο, ναι. και κατά πάσα πιθανότητα με όλα τα στελέχη τη ομάδα. Δηλαδή και με Σιώπη και με Νίκο Μαρτίνε ναι, ναι, ναι. και πιθανόν α πούμε με τον, με τον Στόπερ που, που θα ενταχθεί. Για του Στόπερ. Για το στόπερ πλέον, νομίζω τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν λίγο. Mm -hmm. Θα το θα πούμε και συνέχεια για τα μεταγραφικά γιατί τι γίνεται και με Σιώπη και με Μαρτίνε. Ε, αυτό που ήθελα να πω και να ολοκληρώσω σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ε, είναι ακόμα πρώτη αγωνιστική πρέπει να κρατήσουμε χαμηλού τόνου και χαμηλά την μπάλα γενικότερα. Είναι πολύ αισιόδοξη και ενθαρρυντική εμφάνιση τη ομάδα χθε. Δεν θέλω να σα ξενερώσω, εσά που ακούτε, να ξέρετε, αλλά πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα mm -hmm. κυρίω για την ομάδα και στην ομάδα μέσα πρέπει να γιατί ρυθμούν χαμηλή τόνη, γιατί ε, είναι ακόμα πρώτη αγωνιστική και πολλές φορές πάνω στον ενθουσιασμό παρασύρεσαι και μπορεί να έρθει η χιλάρισα στην έδρα σου και να σου κάνει τη ζημιά. Και <laughs> γενικότερα το ζητούμενο είναι να υπάρχει διάρκεια στην ομάδα έτσι. Πάνω απ' όλα, κοίτα. Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι όλε οι ομάδε κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν θα κάνουν κοιλιά. Εννοείται. Τώρα φίλοι, το πότε θα κάνει ο Άρης τη δικιά του κοιλιά ε, δεν το ξέρουμε. Ή κάποιε υπο... άλλες άλλε αργούν να φορμαριστούν ε, και κάνουν ένα ξεκίνημα, ας πούμε, το οποίο λες... Οι περισσότερε ομάδε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματο δεν είναι ποτέ έτοιμε. 100% έτοιμε. Ο αυτοί. Άρης είναι, έχει ένα λόγο παραπάνω να μην είναι έτοιμο γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Mm -hmm. ε, αυτό που ήθελα να πω. Και με κόψει τη Ε, ότι. Διέκοψε ο Παπαγιά, είχε στον ερμό μου, ρε φίλε. Έλεγε, ρε φίλε, να πούμε ότι ο Άρη είναι στην. <laughs> έχει ένα λόγο παραπάνω, α πούμε, να... να, μην είναι έτοιμο γιατί ναι. αποτελείται από πέτρα. Πάρει πέχτες... για παράδειγμα, α πούμε, τον Πάουκ. Ναι. Ο Πάουκ είναι φανερό ότι έχει φορμαριστεί για τα παιχνίδια του Champions League. Ναι. Ναι. Ο Άρη δεν έκανε κάτι όπω και πολλέ άλλε ε, ομάδες. ομάδε. Πάει με ένα άλλο συγκεκριμένο πλάνο. Αυτό που θέλω εγώ να, να... να πω με πολύ απλά λόγια είναι ότι. Αυτή η ομάδα ε, είναι μια ομάδα που αν συνεχίσει έτσι θα μας κάνει να δούμε πολύ ωραία πράγματα φέτος και να έχουμε πολλούς λόγους για να χαμογελάμε. Γιατί αν ο Άρης ε, συνεχίσει με αυτή τη φιλοσοφία, που θα συνεχίσει με αυτή τη φιλοσοφία να παίξει ποδόσφαιρο ε, και δεν συναντήσει διάφορα εμπόδια στο δρόμο του Παραδείγματο χάρη όπω αυτό που πήγε να του βάλει χθε ο Διαμαντόπουλο με τον κόλπο του Γιουνέσκου, το οποίο είναι καθαρό και το ακυρώνει. Εντάξει, γιατί διάβαζε κάποιου Αριανού που λένε ότι είναι φάουλ. Παιδιά δεν είναι φάουλ. Εντάξει, άμα κοιτάξετε και το replay, ο Γιουνέ καθαρά. Ο άλλο περισσότερο πέφτει μόνο του παρά το σμπρόχινο, παρά Γιουνέ. Και ήταν, ίσω να ήταν και μια φάση που ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα επηρεάζει και το ματ mm -hmm. Και ξυπνήσαν τα φαντάσματα προδιετία στη Λαμία δηλαδή με τα άλλα έργα που είχαμε δει με τον Καλογερόπουλο. Εντάξει, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δώσουμε σημασία και νομίζω πρέπει να το δώσουμε σημασία περισσότερο άνθρωποι τη ομάδα. Για να μην ε, υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα στη συνέχεια του, του, του πρωταθλήματο. Η ουσία για τον Άρη, αυτή τη στιγμή, είναι ότι και με το σιώπη και με τον Μαρτίνε που, όπω λε, πολύ καλά να μπαίνουν πλέον, ε, φαίνεται ότι δημιουργείται μια ομάδα και θα συνεχίσει να δημιουργείται που, θα, που είναι ικανή για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν θα πω πού μπορεί να φτάσει, βήμα-βήμα θα πάει, βήμα-βήμα θα το προσεγγίζουμε κι εμεί και με χαμηλού τόνου. Αυτή είναι η ουσία για τον Άρη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και κρατάμε το ότι. Αυτό το οποίο εντυπωσίασε τουλάχιστον εμένα περισσότερο το ότι έπαιξε ποδόσφαιρο σε έναν πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο και κράτησε κάτω την μπάλα και με πολύ υπομονή στο παιχνίδι. Ε, γιατί ο Άρη ήταν διαβασμένο κόντρα στη λαμία, ήξερε ότι η λαμία δεν θα, δεν θα του δώσει εύκολα το χώρο και ότι θα κάτσει πίσω. Και ότι θα μ, περιμένει να χτυπήσει την κόντρα και, το, και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το οποιοδήποτε λάθο του Άρη. Και ο Άρης, για όσου είδαν το χθεσινό παιχνίδι και το παρατήρησαν, είχε πολύ υπομονή στην κυκλοφορία τη μπάλα, προσπαθώντα να βρει διαδρόμου στην, στην, περιοχή τη Λαμία. Δυσκολεύτηκε κάπω το πρώτο ημίχρονο και για να δημιουργήσει κλασικέ ευκαιρίε. Στο δεύτερο, με το γκολ το οποίο πέτυχε την κοινή, άρχισε να ξεκλειδώνει λίγο η άμυνα τη Λαμία, η οποία εκ των πραγμάτων ήταν αγκασμένη σταδιακά να ανέβει και πιο ψηλά και σε αρκετέ περιπτώσει, τουλάχιστον αυτό παρατήρησα από ένα σημείο και μετά, και μετά εγώ, ε, ενώ η ομάδα είχε τι ευκαιρίε να φύγει στην κόντρα, να εκδηλώσει μια γρήγορη επίθεση και να βγει με αξιώσει απέναντι, να βγει με τα καρέ τη της αντίπαλη αιστεία, το πλάνο ήταν τέτοιο που έβλεπε πολλέ φορέ είτε τον α, Ματίγια που έπαιρνε την α, πρώτη μπάλα, είτε ξέρω εγώ, τον Μπάσα που θα έκανε την α, πρώτη μεταβίβαση, να ρίχνουν το ρυθμό, να πατάνε φρένο και να πηγαίνει σε αυτό που λε, ο Άρη, στην, α, στη διατήρηση τη κατοχή, να κρατήσει την μπάλα και ορθολογικά να αναπτυχθεί α, μετά να χτίσει την, α, την επίθεσή του. Σε τρει-τέσσερι περιπτώσει, εκεί μετά το 65 λεπτό, το, το είδα αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και με ξέρεις ένα-δυο λαθάγια που έγιναν περισσότερο ατομικά και όχι ομαδικά. Ε, δηλαδή θυμάμαι μια λάθος πάσα του Βελέθ, μια λάθος πάσα του, Γκάρσ, του Ματίγια mm -hmm. που πήγε να βγάλει τη Λαμία mm -hmm. απέναντι που από τον στη, Κουέστα. Ναι. Ναι. Έχει, που στο uh, ναι, ο Άρης αμυντικά ήταν πολύ καλός. Διαβασμένος mm -hmm. βέβαια, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, δεν ήταν και πολύ δύσκολο να διαβάσει το πώ θα έπαιζε η Λαμία. Ε, το λέγαμε και πριν το παιχνίδι και επιβεβαιώθηκε mm -hmm. ότι 9 στι 10 φορέ σημαδεύανε το κεφάλι του Μπαράλε, είτε όταν ήταν μέσα στην περιοχή, του ήταν εκτό, γιατί γυρνούσε αρκετά πίσω για να σπάει την μπάλα στου πλάγιου επιθετικού. Ε, ο Άρη κάλυψε του χώρου πολύ καλά στο χθεσινό παιχνίδι. Λίγο εκεί πέρα υπήρχε ένα διάστημα στο δεύτερο μήχρονο που η Λαμία και με την είσοδο του Καραγκούνη γιατί ο Μπερτόλιο δεν του βγήκε τότε, το ε, 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 Βγήκε περισσότερο μπροστά. Ήταν από ένα σημείο και μετά, βέβαια, και η κούραση που υπήρχε από πλευρά Βαλεριάνου που ήταν εξαιρετικό και έκανε πολύ καλή δουλειά πάνω στον Μπερτόλιο στο, στο πρώτο ημίχρονο. Όπως και ο Τζανακάκης έγανε πολύ καλή δουλειά πάνω στον Επστάιν αλλά και στον, και στον Βάντερσον μαζί με τον Ματέο Γκαρσία και πολύ σημαντικό ρόλο στο γεγονό ότι ο Άρης δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο να πατήσει περιοχή και να κάνει ευκαιρίες είναι ότι γυρίζουν και οι δύο εξτρέμ να μαρκάρουν με την συνέβεια που θέλει και ζητάει ο Ερέρα. Και το Ματέο Γκαρσία, τον έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια, αλλά τον είδαμε και σε επίσημο να γυρίζει συνεχώ πίσω και να βοηθάει σε μαλκάρισματά, Αλλά και τον Μπρουνο mm -hmm. να κάνει το ίδιο πράγμα. Γιατί ο Μπρουνο Γκάμα θα μπορούσε κάλλιστα να σου πει: Κάτσε μου Μπρουνο Γκάμα, γιατί δεν γυρίζει ο Μαρκάρο. Περίμενε. Βλέπει όμω και τον Πορτογάλο να γυρίζει πίσω και να βοηθάει. Όχι με τον ίδιο, στον ίδιο βαθμό που το κάνει ο Γκαρσία, αλλά το κάνει και αυτό. Είναι γενικότερα μια ε, ενθαρρυντική εμφάνιση. Για έναν άρη, οι άνθρωποι του οποίου Πιστεύουν ότι μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα η ομάδα και να παρουσιάσει mm. ακόμα περισσότερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα το θέμα για τον Ερέρα ε, είναι τι γίνεται με το Σιώπη και τον Μαρτίνες. Ναι. Γιατί Από ποια μου, δίνει, μου έδωσε την αίσθηση εμένα ότι χθε, επειδή ρωτήθηκε κιόλα, ότι ήταν δύο παίχτες για τους οποίους και διότι, δεν φάνηκε να τα πουλήσει όδοξο τελικά θα έρθουν. Γιατί του ήθελε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είπε κιόλα ε, ότι. Ε, 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 πριν τρει μήνε του είδαμε του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστέ. Φαίνονταν ότι του έκατσε πολύ σαν ευχάριστη έκπληξη. Το θέμα τώρα είναι η διαχείριση mm -hmm. από τον ΕΡΑ. Να διαχειριστεί πρόσωπα. Δεν σου λέω τώρα για ισορροπίε από διτήρα, και αυτέ είναι ένα κομμάτι, σίγουρα. Αλλά είναι, ο, ο Άρη, στα Μάτια μου φαντάζει μια ομάδα που όλοι καταλαβαίνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ότι υπάρχει μια μεγάλη πληρότητα και ότι ο καλύτερο θα παίζει. Δηλαδή, πλέον και με αυτού του δύο να μπαίνουν, ε, οι προπονήσει στο ρίσιο ε, πριν τα παιχνίδια θα είναι μάχη. Θα πέφτουν κορμιά. Θα πέφτουνε κορμιά για να κερδίσει. <laughs> Πρόσεξε τώρα να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο να κερδίσει μια θέση στην 11η, είναι να κερδίσει και μια θέση 18η. Έτσι όπω διαμορφώνεται το ρόστερ. Και να τη διατηρήσει έτσι. Και να τη διατηρήσει κιόλα. Αυτό είναι το, το θέμα. Δεν φτάνει μόνο η 11η. Είναι τώρα να είναι ο άλλο μέσα στην αποστολή. Έτσι. Είδε, α πούμε, χθε έμεινε εκτό ο Παυλίδη. Λέβαια. Πλέον ο Ερέρα έχει έναν πολύ ευχάριστο πονοκέφαλο, αλλά ε, είναι και, ένα, και μια σεζόν με 30 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Υπάρχουν και παιχνίδια κυπέλου, ε, δεν νομίζω ότι τον αγχώνει, τον, ε, τον ευχαριστή που έχει τόσε επιλογέ. Απλά καλείται να τι διαχειριστεί. Μια που πήγαμε στο Σιώπη και στον Μαρτίνε, είναι και οι δύο στη Θεσσαλονίκη. Ο Σιώπης νομίζω, αν δεν έχει έρθει, φτάνει σε λίγο. Από την Αθήνα. Ο Μαρτίνε το μεσημέρι πέρασε από ιατρικές εξετάσεις Ποιο είναι ο Βαρκή, Νομίζω ο κύριο Τσίψιος Κύριε Τσίψιο βάλε ότι πέρασε από εργομετρικέ και ιατρικές εξετάσεις ο Νικολά Μαρτίνε το μεσημεράκι. Και κάτι αντίστοιχο θα γίνει αύριο, στη διάρκεια τη Αυριανή και με το ΣΥΟΠΗ. Δεν θα υπάρξουν σήμερα ανακοινώσει κατά πάσα πιθανότητα. Μάλλον αύριο θα πάμε στην επισημοποίηση των δύο μεταγραφών, να περάσει και ο Σιώπης από ιατρικές εξετάσεις και με το καλό από την πέμπτη, ε, ίσως και από αύριο κιόλα. Ε, ο Μαρτίνης ενδεχομένως θα μπει και από αύριο, αν όχι από αύριο, από την, ε, απ την, πέμπτη, αμφότεροι θα μπουν στις προπονήσεις και σιγά σιγά θα προσπαθούν να φτάσουν και του υπόλοιπου. Δεν θα του δούμε φυσικά στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Ε, ναι, ε, ναι, ε, ε, θα του δούμε και δεν ξέρω αν θα τους δούμε και ως βασικούς στο παιχνίδι με, την, με, το Λεβαδιακό μετά από την διακοπή. Λοιπόν, και, όχι βασικούς, κοίτα, ο, Σιώ, είναι ένας παίκτης ο οποίος σταδιακά θα μπει στην εντεκάδα και αν είναι ο Σιώπης που ξέρουμε δεν θα κουνιέται από εκεί. Εντάξει. ο Μαρτίνε δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τον πήρε ο Άρης τόσο για 11 δεκαδά το ποδοσφαιριστή όσο ε, ω μια ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ του. Που εντάξει, αν είναι καλό και το αξίζει, θα παίζει βασικό. Αλλά αυτή τη στιγμή στην θέση του υπάρχει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είναι ο Νικολά την κοινή. Ε, εντάξει, δηλαδή, ο Γάλλο, επειδή τον ρωτήσαμε κιόλα, δεν το είπε. Δικαιώνομαι για την κοινή. Για ποιο πράγμα. Πε το δημόσια. Για, για την καλή του παράδοση απέναντι στη Λαμία. Ναι, όντω. Πώ έφτασε τώρα. Πόσα έφτασε τώρα. Ε, δύο γκολ, δύο assist. Είχε ένα γκολ, δύο assist. κάναμε θέμα σήμερα. Ε, όχι, το έκανα χθε το βράδυ. Το έκανε το βράδυ, εντάξει. Δηλαδή. Βεβαίω. Ε, να μην το βάλουμε αύριο. λοιπόν. <laughs> ε, ναι, έχουμε και βάρδια Και τώρα έχουμε Πο. Λοιπόν. Ε, έχει έναν την τον οποίο τον ρωτήσαμε όλα σήμερα για το 4-2-3-1 και αν του ταιριάζει καλύτερα. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Σίγουρα είπε ότι μου είναι πιο εύκολο. Ο την σε αυτή την θέση που αγωνίστηκε χθε, τον είδαμε να κάνει μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στον άτρωμα. Μπορεί να αγωνιστεί και στα πλάγια για να προσφέρει και από εκεί, αλλά Νομίζω ότι εκεί που κουμπώνει καλύτερα είναι στον άξονα και πίσω στον επιθετικό. Βέβαια, χθε δυσκολεύτηκε αρκετά, γιατί η Λαμία είχε ένα φορτωμένο κέντρο και είχε και τον, και τον Ασίγμπα να βγαίνει ενίοτε πάνω του, όχι τον Ασίγμπα, τον, τον Αντέτζο. Το Ήταν αδετ. πολύ γεμάτη η περιοχή και δυσκολεύονταν αρκετά. Ε, σε μια πιο ανοιχτή άμυνα θα, θα αποδώσει πολύ καλύτερα mm. ο Ντιγκινή ως επιτελικός ε, μέσος. Ήταν και αυτό μια από τι πολύ καλέ παρουσίε. Νομίζω ότι όμως αυτοί που ξεχώρησαν ήταν ο Γκάμα και ο Ματέου Γκαρσία. Οι δύο που κάνανε την, ε, τη διαφορά για τον Άρη. Και ο Βέλεθ, φυσικά, ο οποίο έσβησε τον, τον Μπαράλε. Τον πήρε δηλαδή καροτσάκι από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δεν τον άφησε να πάρει ανάσα. Mm -hmm. Ο Μπαράλε πήρε μια-δυο κεφαλιέ που η μία την μπλόκα ροκουέστα άνετα και η άλλη πρέπει να κατέληξε, πρέπει να κατέληξε out. Ήταν μια πολύ ενθαρρυντική εμφάνιση και περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα μας ε, δείξει η ομάδα και στο φιλικό με την Λάρισα είπαμε για Σουέπ Μαρτίνες ότι μάλλον πάμε για αύριο σχετικά με τις ε, ανακοινώσεις τώρα για κεντρικό αμυντικό μετά και από αυτές τι δύο προσθήκες που είχαμε νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή ο Άρης να προχωρήσει στην απόκτηση είτε του Μαύραη είτε του είτε του, Πογμπά. του Πογμπά, διότι είναι δύο πολύ ακριβέ επιλογέ και θα επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο το budget μετά και την έλευση του Σιώπη και του Μαρτίνε. Γιατί ο Σιώπη δεν πήρε αυτά λεφτά, κάτι παραπάνω από 200.000 ευρώ, έτσι. Δεν είναι λίγα, για τον Φετινούαρι Είναι από τα ψηλά συμβόλαια τη ομάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό του Σιώπη. Όσον αφορά. Ε... Αλλά περιμένουμε να και ναι. θα σου πω. Ε... Υπάρχει τώρα πρόσεξε μια λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί τελικά. Αλλά εγώ καταθέτω σε, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μια δική μου σκέψη. Από τη στιγμή που φαίνεται δύσκολο άγρι να κάνει μια τυχή οικονομική υπέρβαση για ένα στόπερ και το να πάει σε κάποια άλλη επιλογή, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο γενιακό δεν αδειοδοτείται. Ο γηνιακό ναι, δεν αδειοδοτείται. Ναι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Στέλιος Καψάλης δεν θα συνεχίσει εκεί. Mm -hmm. Άρα, είτε τον δίνει αλλού δανεικό για το οποίο έχει συμβόλαιο με την ομάδα, είτε. Τον κρατά ω μια τέταρτη λύση. Έχει τον νερό τον Μπαγκαλιάνη πέντε και περιμένει μέχρι το Γενάρη. Μήπω και κάνει μια ακόμα κίνηση στα μετόπισθεν. Και προχωρά με βασικέ επιλογέ. Το Δελεζή, το Βέλθ και το Σόουζα. Mm -hmm. Για να μην προχωρήσει η Γιατί καλέ οι μεταγραφέ και όλοι θέλουμε παίχτε. Αλλά μιλάμε κάποιε φορέ και για παραπάνω χρήματα μπορεί να επιβαρύνει την ομάδα. Τώρα, αν ξυπνήσω καρυπίδη αύριο έτσι που έχει κάνει περιβάσεις μέχρι στιγμή. δόξα το Θεού και σιώπη έχει φέρει και κολάσο έχει φέρει και γκάμα έχει φέρει εντάξει. και πει ότι θα τον φέρω το μαύρα εντάξει τον έφερε okay. αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό ίσως ο Άρης να μην προχωρήσει για την ώρα σε μια τόσο ακριβή κίνηση mm -hmm. θα φανεί με και... τους πέκτες που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα να. και με την προσθήκη του σιώπη σε, σε, ένα σχήμα, ας πούμε, ρε παιδί μου, ανάγκης, πες ρε παιδί μου, ότι uh, χτύπα ξύλο, τραυματίζεται ο, ο Δελιζής, ξέρω εγώ, ή ε, έχουν κάρτα και ο Δελιζής και ο Βέλεφ, ναι. εγώ. Και πρέπει να λείψουν από ένα μάτς. Έχει κάρτες και πρέπει να λείψουν και ο Δελιζής και ο Βέλεφ ταυτόχρονα. Έχουμε ώρα, αδελφέ μου. Βάλε την ώρα και συνεχίζουμε το συλλογισμό του Γιάννη και μετά θα πάμε στο πριν. Τι έλεγες. Λοιπόν, Πες ρε παιδί μου ότι κάτι γίνεται και το βασικό κεντρικό δίδυμο Βέλεθ Δελυζήσεις δεν παίζουν σε ένα mm -hmm. μάτι, Δεν έχουν το, το δικαίωμα συμμετοχή σε ένα μάτς. Ένα είναι ο Σούζα, ο οποίο καλύπτει τη θέση. Και ο Άρης δεν έχει ένα, έναν δεύτερο εναλλακτικό στόπερ. Θα πάει σε αλχημία σε αυτή, Σε αυτό αν... το κομμάτι ναι. υπάρχει στο μυαλό του προπονητή, πάει μπάσα. Στα ναι, είναι μια επιλογή. Και να είναι δύο αμυντικοί μέση ο Σιώπη με τον. με το ματίγια Όχι για πάντα. Ναι, σαν αναγκαστικά. Μια, σαν Εντάξει, κοίτα μια. Σου, ανάγκη. Κοίτα να σου πω κάτι. Αν δεν πάρει στόπερ και προχωρήσει με αυτού του τρει, πα μέχρι τον Δεκέμβρη και να το πω έτσι λίγο λαϊκά, παρακαλά να μην τρευμαστεί κανένα. Ναι. Εντάξει. Ή και οι δύο, α πούμε. Ε, 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 ε. Ναι. Διάβασε το μήνυμά σου, λέει. Ε, ναι. Λοιπόν, ε, ναι, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό σου λέω ότι αν δεν πάρει ο στόπερ... Ε, υπάρχει... Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται. Κοίτα, όλοι θα θέλαμε Καλή. να έρθει... Εγώ το έλεγα και με τον Χρήσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Μαύρα για μένα, σε σύγκριση με τον Μπογκμπά, με τον θα ήταν η καλύτερη επιλογή να παίξει με 158 συμμετοχή στην Bundesliga. Έμπειρο, έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ψάχνει ο Ελέρα για τον αριστερό του Στόπερ, αλλά. είναι πολλά τα λεφτά αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Και είναι, και είναι πολλά έχοντα πλέον και δύο εξτρά συμβόλαια, του Σιώπη και του Μαρτίνε. Εγώ το επαναλαμβάνω. Αν ξυπνήσει ο καρκίνο αύριο και πάει και πάρει το μαύρο, μπράβο του. Και μακάρι να τον φέρει. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή όμω μου φαντάζει κάπω έτσι λίγο δύσκολο ο να πάρει κεντρικό αμυντικό χωρί να το αποκλείω πάντα. Σύνοτι πλέον μπορεί να μπει στο κάδρο, δεν έχει δει ότι έχει μπει, μπορεί να μπει η περίπτωση τη επιστροφή του Καψάλη ω μια τέταρτη επιλογή. Γιατί, γιατί ο παίκτη θα συνεχίσει τον γίνει Εντάξει. Και δεν είναι ούτε ξάδελφό μου είναι ούτε τίποτα. Το αναφέρω επειδή το είδα τώρα πριν λίγο την είδηση για τον Εγενειακό. Και συνδυάζεται με το ότι ο Άρη ψάχνει ένα ακόμα στόπερ. Και υπάρχει και ο Ναρό ο Μπακαλιάνη Ρεγιάννη, δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα γίνει έτσι, γιατί να μην βάλω και ένα νέο παιδί να παίξει. Άμα γίνει έτσι. Και αν μου βγει, μου βγήκε. Και αν δεν μου βγει, δεν μου βγήκε. Εντάξει. Και όπω μου έλεγε και ένα ε, <laughs> πολύ καλό μου έτσι γνωστό, χθε, που μου είπε την εξή ατάκα, μου λέει. <laughs> λέει με το σιώπη λέει: Δεν θα παίρνει να πίσω έτσι κι αλλιώ. Λέει: Δεν έχουμε ανάγκη. <laughs> <laughs> Σωστό ο φίλο. Εντάξει. <laughs> αυτό. Εκείνη η ουσία. Εντάξει. Ο Σιόπη θα μπει και αν είναι αυτό που ξέρουμε, δεν θα βγει το Και δεν θα, θα, θα τραυματιστούν τα στόπερ μα. <laughs> Τέλο. <laughs> θα, <laughs> θα είναι υγιέστατοι όλοι. Ας σου πω, Ούτε το... θα πάρουν κάρτε. Το κάρτες. θέμα τώρα είναι στο κέντρο τι γίνεται. Με τη μάχη που θα γίνεται στην... στη μεσαία γραμμή. Όντω, εκεί θα Αυτή γίνεται, θήνη. θα γίνεται μάχη. Βασίλη, πόση ώρα είναι το break, αδελφέ μου. Πόσο? Μικρούλι. 8. Πόσο? Επέ μου πόσο, Περιμένω, αδελφέ μου. <laughs> λοιπόν, βάλε το πεντάλεπτο διάλειμμα που έχει. Το πεντάλεπτο. Πέντε δεν μου είπε. Ωραία, αδελφέ μου. Βάλτε το πεντάλο το διάλειμμα που έχει και επιστρέφουμε για να πούμε κάποια τελευταία πράγματα και να μα πει και ο Γιάννη κάτι τελευταία για το μπάσκετ. Να πούμε και με το χόρτο τι γίνεται. Το μπάσκετ το οποίο αυτή τη στιγμή <συλίδε> δίνει το πρώτο του φιλικό με την Καστοριά. Έχει ξεκινήσει στι 6.30 ήταν, ένα... Άρα, ήταν πραγμα, το τζαμπολ. <συλίδε> τη Καστοριά. Τον κύριο Καραγιάννη, τον έχει πάρει μονότερμα τον άνθρωπο. Μια φορά τον έβγαλα τον άνθρωπο. πολύ ευχαρίστω. Πάρτο να τηλέφωνο. Τον βγάλουμε, και, αύριο. κανόνισε. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο. 107,4 ο Γιάννη Παραπονιάρη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του και τι μουσικέ επιλογέ. Πράγματι θα πάμε για άλλα περίπου 10 λεπτά. Λοιπόν. Ε... Τι λέγαμε. Α, για το, για το χορτάρι ήθελα να πω κάποια πραγματάκια. Ε, το παιχνίδι με την ε, Λάρισα κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο όπως γράψαμε και χθες αργά το βράδυ στο Λαμπαουτάρης αφήνω 1% πιθανότητα να γίνει στο Βικελίδης κάτι, που έχει, ναι, κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το Καφτατζόγλιο αλλά και με το ότι το Χορτάρι ίσως είναι σε κατάσταση να φιλοξενήσει το παιχνίδι την Κυριακή. Mm -hmm. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει ε, από την εταιρεία που έχει αναλάβει την, ε, την απεράτηση του έργου. Έτσι. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το Χορτάρι να είναι σε θέση να φιλοξενήσει το ΜΑΤΣ. Αύριο θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα, το, το, το θέμα του γηπέδου που θα δεξαχθεί. Ο του Άρη με τη Αν θα γίνει τελικά στο Καφτατζόγλιο ή στο Βικελίδη. Κατά 99% θα γίνει στο Καφτατζόγλιο. Mm. Ε, Αφήνω όμω 1% μήπω και γίνει στο Βικελίδη. Αυτό το οποίο υπάρχει ω δεδομένο είναι ότι θα τοποθετηθεί τελικά ε, αυτό ο, ο υβριδικό χλωτάπιτα που ήταν στο πρόγραμμα τη να μπει κάποια στιγμή. Mm -hmm. ε, και αυτό θα γίνει στο διάστημα τη διακοπή πριν το παιχνίδι με το λεβαδιακό. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν χρειάζονται πολλέ μέρε για να γίνει αυτό. Οι άνθρωποι τη εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο είχαν βάλει στο πρόγραμμα βασικά το είχαν προγραμματίσει με τρόπο ώστε να γίνει πιο μετά η συγκεκριμένη διαδικασία. Mm -hmm. Πλέον όμω επειδή υπάρχει ανάγκη να δέσει πιο γρήγορα το χόρτο. Θα τοποθετεί και πιο γρήγορα ε, αυτό ο υβριδικό χλωρτάπτο που είναι προγραμματισμένο να μπει για να είναι το χόρτο έτοιμο και όπω πρέπει στο παιχνίδι με το λεβαδιακό για την τρίτη ε, αγωνιστική. Ε, το γήπεδο σε ένα 70% τουλάχιστον όπω λένε οι άνθρωποι τη εταιρεία είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει ένα 30% το οποίο το χτυπάει πολύ ο ήλιο και εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, διότι ο καιρό δεν βοήθησε, είναι η αλήθεια, στην όλη διαδικασία για τον για νέο τον χλωροτάπιτα. Και υπάρχει όμως η σιγουριά ότι αυτός θα είναι έτοιμο μέχρι ε, το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό για την τρίτη αγωνιστική. Δηλαδή, μετά τη διακοπή, γύρω στι 2 ε, και 7, 9, ε, γύρω στις 16 του μήνα, ναι, στα μέσα Σεπτέμβρη που θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε ακόμα δύο εβδομάδε και κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο μάτι. Νομίζω ότι είναι αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν οι όποιε διαδικασίε πρέπει να γίνουν όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο του Βικελή, που τον είδαμε τώρα και λίγο, όταν επειδή βρεθήκαμε στο κήπεδο για τι δηλώσει του, του Ντιγκινή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι κατά 99% το μάτ θα γίνει στο Καφτατζόγλιο. Τι ώρα ήταν το φιλικό του μπάσκετ, φίλε. Στι 6 και μισή. Να έχουμε ακόμα. Δεν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση ή δεκάλεπτα κτλ. Θα κρατηθεί σκορ και τέτοια, ή είναι αυτά τα γνωστά ε, προπονητικού χαρακτήρα. Εξαρτάται το τι θα συμφωνήσουν οι δύο ομάδε. Κυρίως οι δύο προπονητέ ε, το καθορίζουν αυτό. Αν θα κρατηθεί σκορ ναι. και πόντι κτλ. Και ναι. Εφόσον το αποφασίσουν οι δύο προπονητέ, τότε έχει καλό. Μάλιστα. Αν είναι τελείω φιλικό, α πούμε, ρε παιδί μου, σε στυλ προπόνηση, τότε όχι, δεν, δεν υπάρχει και λόγο, δεν υπάρχει mm. ουσία να γίνει τέτοιο. Μόνο σκορ στα, στα 10 λεπτά. Τα διαρκεία θα... στον μπάσκετ θα βγουν. Τα διαρκεία στον μπάσκετ, όπω είπε χθε και ο κύριο Γουλιέλμος στην α, συνέντευξη τύπου που έδωσε, θα βγουν την 3η Σεπτέμβρη στην α, Aris Open Day. Θα είναι μια καινούρια, α ας πούμε, διαδικασία που θα ξεκινήσει από φέτο, η Aris Open day. Θα είναι ανοιχτή η προπόνηση της ομάδας προς τον κόσμο. Θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του Άρη να έρθουν να παρακολουθήσουν τη δουλειά των, των παικτών. Θα υπάρχουν έτσι stands δημοσιογραφικά όπου θα δίνονται συνεντεύξεις. Θα ξεκινήσει η διάθεση των διαρκείας. Γενικότερα θα είναι media day όπως γίνεται στην Αμερική, αν έχεις, παρακολουθήσει ποτέ στο NBA, ρε παιδί μου, λίγο το ξεκίνημα της pre-season, που οι άλλοι, ξέρω κάνουν ζέσταμα από πίσω και πηγαίνει ο, ένας παίκτη ξέρω και μιλάει στους εκπροσώπους του, τύπου και λίγο πιο δίπλα, ας πούμε, πουλάνε φανέλες και δεν σημάζεται. Μάλιστα. σε, αυτό το στυλ θα έχει δηλαδή ένα εορταστικό χαρακτήρα. Καινοτομίε είναι αυτέ. Ναι, είναι καινοτομίε αυτέ. Βοηθάνε εμπορικά την ομάδα. Και τον, και τον, κόσμο έτσι, του δίνει τη δυνατότητα να έρθει πιο κοντά στου στους εντάξει είναι μια ωραία πρωτοβουλία μια ωραία ιδέα Ωραία, εν τω μεταξύ υπάρχει και ενημέρωση ότι ότι έφτασε η Θεσσαλονίκη ο Μανώλης ο Σιώπης ε, μετά τον ε, Νικολάς ε, Μαρτίνες ε, ο οποίος μάλιστα ήταν και χθε στην ε, Λαμία. Στη Λαμία μαζί με τον manager του, τον κύριο Ντεμπαρτόλο ο οποίο ε, είναι και ο μάνατζερ των ε, Κολόσσο και Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία, ναι, συγγνώμη. Πάντα του μπερδεύω αυτούς. Και για Και γενικότερα ήταν, έχει και το, το θυμάμαι και στο φιλικό με την Ξάνθη. Ε, και φαίνεται ακολουθεί τους, <laughs> τους ποδοσφαιριστές του ο κύριος Ντεμπαρτόλο ε, ε, διαβάζουμε επίσης και είναι νομίζω ενδεικτικό του ενθουσιασμού που επικρατεί στις τάξη του κόσμου από χθε και με την μεταγραφή που είχαμε του Σιώπη και με την μεταγραφή του Μαρτίνες αλλά και με την ε, και με την, μετα, και με την ε, νίκη του Άρη στην Λαμία, έχει ε, αλλάξει πολύ το κλίμα στις τάξεις των φίλων τη ομάδα. Ε, επικράτησαν ε, ε, εικόνες. Να τις πω πανικού, πούμε ότι υπήρξαν μεγάλες ζουρές σήμερα στην μπουτίκ της ΠΑΕ mm -hmm. για τα διαρκεία, σημειώθηκε αύξηση και η ΠΑΕ ξεπούλησε τις σουίτες, τις σουίτες. για τη νέα σεζόν. Εκεί που πέφτει το μεγάλο τον Πακύρι. Έτσι. Και είναι ενδεικτικό του, του κλίματος που αλλάζει ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό που δεν θυμάμαι το λέγαμε χθε το, το, απόγευμα στην εκπομπή. Το έλεγα με τον Παύλο το βράδυ. Το timing πολλέ φορέ. Ότι mm -hmm. μετά από την μεταγραφή του Σιώπη και του Μαρτίνε, είναι το ιδανικό timing ο Άρης να κάνει και μια νίκη στη Λαμία μαζί μια καλή εμφάνιση για να γυρίσει εντελώ το κλίμα. Και, και... να αλλάξει όλη η κατάσταση στην ομάδα. Και αυτό γίνεται πλέον. Mm -hmm. Ήταν δηλαδή χθε η μέρα για τον Άρη από το πρωί μέχρι το βράδυ κύλησε εξαιρετικά Και να δώσει ακόμα ένα ισχυρό ερέθισμα στον κόσμο, τόσο, ώστε να προχωρήσει στην, στην αγορά ότι Πιο ισχυρό δεν, δεν υπάρχει μετά από αυτό που έγινε χθε, αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Γιατί ε, διάβασα νωρίτερα και κάποιε δηλώσει του Θοδωρου Καρυπίδη που έκανε στην Αθήνα ναι, και στο ναι, 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 ε, Ήταν λιτό, ήταν απλό. Και εγώ θα κρατήσω την ατάκα του που είπε ότι πλέον περιμένω τον κόσμο στο γήπεδο. Ο Καρυπίδη, ό,τι να κάνει πλέον, το έκανε. Και είπε, θα έρθει ο κόσμο στο κήπεδο. Δηλαδή, εξέφρασε αυτή την, uh, την πεποίθηση. Αν γίνει στο καφτατζόγλιο. μπορεί να έχουμε και. 30 λε. Καλό 30, 30 τριάντα δεν χωράει το καφτατζόκλιο, κάτσε. Το καφτατζόκλιο πόσο χωράει. Τι λε, ρε. Περισσότερα. Το καφτατζόγλιο. Πάνω από 30 δεν χωράει. Όχι, πάνω από 30. Όχι, ρε, όχι. από 30. Χωρί καρικλάκια παλιά, ναι, χωρί πάνω από 30. 28. Εντάξει. Αν έχει μια κοσάρα την Κυριακή στο Καρτατζόγλου, αν γίνει το μάτι στο Καρτατζόγλου, νομίζω θα είναι καλά. Πάρα πολύ καλά. Το σίγουρο είναι ότι όπου και να γίνει το μάτι θα έχει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο γιατί έχει αλλάξει άρδιν το, το κλίμα και είναι αυτό το, ερέθισμα για το οποίο έκανε λόγο και εσύ και έχει δίκιο. Το οποίο δόθηκε χθε στου φίλου τη ομάδα και με τη μεταγραφή του Σιώπη και με τον Μαρτίνε και κυρίω με την εμφάνιση του Άρη. Γιατί είναι και μια νίκη την οποία από χθε βλέπει ότι παίζουν πρώτα και τα αθηναϊκά side. Δηλαδή mm -hmm. ξανά, πάλι στην Αθήνα να ασχολούνται με τον Άρη πολύ πιο έντονα. Ναι, ειδικά αφιερώματα με... στο, στον Μπρούνο Γκάμα, ναι, ναι, ναι γενικότερα ναι. απασχολεί. Αλλά... Και τι, και σε μια ημέρα, ας πούμε, που το βράδυ και η Άκ παίζει play-off Champions League. Αλλά χαμηλά την μπάλα. Αυτό αφορά την ομάδα. Δουλειά και πάλι δουλειά, που έλεγε και χθες ο Πάκο Ερέρα. Ε, ε, αυτό, δουλειά. Αυτή και... είναι η συνταγή της επιτυχίας, παιδιά. δουλειά, εντάξει. Λοιπόν... Ταπεινότητα τα και συγκέντρωση, έτσι, αυτό. Έτσι. Και θα δούμε. Και θα δούμε λογικά όμορφα πραγματάκια την φετινή σεζόν. Γραμμές δεν ανοίξαμε, θα το κάνουμε αύριο όμως, γιατί νομίζω ότι έχετε να βγείτε και να πείτε πολλά για την εικόνα της ομάδας. Είστε και ενθουσιασμένοι οι περισσότεροι. Δεν θα πω όλοι, αν και νομίζω ότι περισσότεροι. Σχεδόν όλοι. το ευχαριστούνται πλέον αυτό που γίνεται με τον, με τον Άρη. Βασίλη, δώσε λίγο μουσική.